Έκθεση τοπικών παραγόμενων προϊόντων από την ευρύτερη περιοχή του νομού Εύρου έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη, την οποία συνδιοργάνωσαν η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών και Βιομηχανιών Εύρου και η Δημοτική Αρχή. Σκοπός της διοργάνωσης η ανάδειξη και η προβολή των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής στα στελέχη της Μεραρχίας και στις οικογένειές τους, αλλά και σε όλους τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης, αφού η έκθεση ήταν ανοιχτή προς το κοινό. Οι πολίτες που κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στο κέντρο της πόλης επισκέφτηκαν την έκθεση είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γλυκά αλλά και αλμυρά τοπικά εδέσματα και όχι μόνο. Η έκθεση η οποία συνδιοργανώθηκε από την 12η Μεραρχία, το Σύνδεσμο Βιοτεχνών, Βιομηχάνων και Εξαγωγείων Νομού Εύρου με την υποστήριξη της Δημαρχίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δημάρχου, εγκαινιάστηκε χθες 7 η ώρα το απόγευμα. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, αυτό ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Ο κόσμος συνέχισε, η ροή του κόσμου συνέχισε μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Και μάλιστα αναγκαστήκαμε εξ αυτού να παρατείνουμε λιγάκι το προγραμματισμένο ωράριο της έκθεσης. Ο κόσμος απόλαυσε τα τοπικά εδέσματα, κρασιά και τσίπουρα και γλυκά από ντόπιους παραγωγούς. Το είδος συνεχίζει και σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με 2.30 και ξανά από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, όσο κρατήσει πλέον απόψε. Με την πολύ ωραία μουσική επένδυση όλης της εκδήλωσης από ένα τμήμα της μπάντας της Μεραρχίας. Η δράση πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο παραπλεύρος της λέσχης αξιωματικών στο κέντρο της πόλης στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Το απόγευμα της 5ης ο διοικητής της Μεραρχίας τέλεσε τα εγκαίνια σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, ενώ ακολούθησε συναυλία από τη στρατιωτική μουσική της 12ης Μεραρχίας και παρουσίαση των εκθετών στο Δημοτικό Θέατρο. Η έκθεση παρέμεινε επισκέψιμη για το κοινό και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι η ανταπόκριση του κόσμου μας εξέπληξε ευχάριστα. Οφείλουμε να πούμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, η είδηση αυτής της πολύ ιδιαίτερης πρωτόγνωρης και πρωτότυπης συνεργασίας έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια και της Τράκης. Δέχονται τα μέλη της διοίκησης της Μεραρχίας, δέχονται τηλεφωνήματα πολύ ανώτερους σχηματισμούς τους, ρωτώντας τι ακριβώς είναι αυτό. Ο κόσμος το αγκάλιασε με πάρα πολύ αγάπη και αυτό φάνηκε από την παρουσία του. Θεωρώ ότι φέτος ξεκινάει ένας καινούριος θεσμός. Εύχομαι και από τη μεριά μας θα γίνει όλη η προσπάθεια που χρειάζεται, ώστε αυτή η μικρή έκθεση, αυτό το μικρό έτσι γεγονός της Αλεξανδρούπολης να επεκταθεί ίσως και σε έκθεση, ίσως και σε χρονική διάρκεια. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε χωρίς βέβαια να λέμε τίποτα μεγάλα πράγματα. Ίσως το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο, κάνουμε μια μέρα ακόμα. Θεωρώ όμως ότι μπήκανε πολύ γερά θεμέλια σε μια συνεργασία μεταξύ του συνδέσμου, του επιχειρηματικού κόσμου γενικότερα, της Μεραρχίας, του στρατεύματος δηλαδή και της Δημοτικής Αρχής. Και θεωρώ ότι αυτό κάποια στιγμή θα ευωδώσει και θα δώσει ακόμα μεγαλύτερους καρπούς.